Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Χριστός Ανέστη, Πάτερ. Αληθώς Ανέστη. Την ευχή σας. Θα θέλαμε να μας πείτε, σχετικά με την κλίση σας στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο την ερχόμενη Τρίτη, μεθαύριο, τώρα 12 Μαΐου, μάλιστα, για ποιο λόγο σας καλούν? Γιατί θεωρούσαμε ότι μετά την απόσπασή σας στον Άγιο Σπυρίδωνα εδώ στην Τριανδρία, θα επιστρέφατε στην ενορία μας, στον Ιερό Βυζαντινό Ναό Προφήτη Ηλία Θεσσαλονίκης. Τι συνέβη? Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα κλίση από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο μέσω της Ιεράς Μητροπόλης Θεσσαλονίκης να παραστώ σε συνεδρίασή της τώρα στις 12 του μηνός, την Τρίτη, αύριο δηλαδή, να παραστώ στην Αθήνα, στο Συνοδικό Μέγαρο και να δώσω εξηγήσεις, να πω μάλλον τη γνώμη μου, διότι κατέθεσε η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης αίτημα προς την Ιερά Σύνοδο για την αναγκαστική μετάθεσή μου από την ενορία του προφήτου Ηλίου. Πραγματικά λυπάμαι για το γεγονός αυτό, από τη μία, από την άλλη δοξάζω τον Θεό και τον ευχαριστώ γιατί για τις αντιοικουμενιστικές μου θέσεις, για τον πόλεμο που διεξάγω όλα αυτά τα χρόνια εναντίον της πανερέσεως του οικουμενισμού, για την αγάπη του Χριστού και της Ορθοδοξίας. Εγώ, ο ανάξιος ιερέας, δέχομαι αυτή την τιμή να υποστώ μια μικρή ταλαιπωρία για την αγάπη του Χριστού. Όπως γνωρίζετε, 26 χρόνια υπηρετώ στην ενορία μου, την έχω παντρευτεί την ενορία μου. Οι ιεροί κανόνες θεωρούν ότι είναι γάμος αυτός. Είμαι παντρεμένος, λοιπόν, με την ενορία μου και εγώ είμαι εναντίον των διαζυγίων. Δεν φεύγω από την ενορία μου, όπως γνωρίζετε, το έχω δηλώσει και δημόσια. Από την ενορία μου θα φύγω, είτε όταν θα βγω στη σύνταξη ή αν με καθαιρέσουν, είτε νεκρός. Θα παλέψω, λοιπόν, να μείνω στην ενορία μου, θα δώσω τη μάχη για την πίστη μου, για την Ορθοδοξία, για τις αρχές μου και για τις ιδέες μου. Είμαι ιδεολόγος ιερέας και ως ιδεολόγος οπωσδήποτε θα υποστώ συνέπειες. Γεγονός είναι, και είναι δυστύχημα αυτό, ότι στις ημέρες μας υπάρχει μια μάλλον απόφαση, μια στρατηγική κάποιων, οποιαδήποτε οικουμενιστική φωνή να πολεμείται και να σβήνει. Κάνουν το παν για να τη σβήσουν να σβήσουν τις φωνές. Δεν είμαι ο μόνος που πολεμούμε για τις αντιοικουμενιστικές μου θέσεις και για τον πόλεμο εναντίον της παναίρεσης του οικουμενισμού. Αυτή τη στιγμή διάφοροι αγωνιστές ιερείς υποφέρουν από διώξεις, συκοφαντίες και διάφορα πράγματα. Έχω πληροφορηθεί ότι και στο Άγιον Όρος αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος εναντίον αντιοικουμενιστών. Οπότε στο πλαίσιο αυτού του πολέμου δέχομαι και εγώ αυτή την κλίση από το Θεό να υποστώ κάτι για την αγάπη Του και για την Ορθοδοξία. Θα δώσω τον αγώνα να μην φύγω από την ενορία μου. Έχω εμπιστοσύνη στη συνοδική κρίση και το θεωρώ ευκαιρία πραγματική ότι θα πάω εκεί να ομολογήσω την αγάπη μου στην ενορία, στους ενορίτες μου και στον Άγιο Ένδοξο Προφήτη Ηλία. Βέβαια, πρέπει να το πω αυτό, ότι τώρα στον Άγιο Σπυρίδωνα, αυτούς σχεδόν 3 μήνες που βρίσκομαι εκεί, αγάπησα αυτήν την ενορία. Αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη αγάπη και από τον κόσμο. Σε αξία και σε ποιότητα νομίζω ίδια περίπου με αυτήν του κόσμου και του λαού του προφήτη Ηλία. Πολλοί εκεί ενορίτες του Αγίου Σπυρίδωνος με παρακαλούν να μην φύγω. Χθες μάλιστα μετά τη λειτουργία, 2 γυναίκες που με πλησίασαν μου είπαν: «Πάτερ, εμείς σε θέλουμε εδώ, αλλά Πάτερ, καταλαβαίνουμε ότι η καρδιά σου βρίσκεται στον προφήτη Ηλία, είναι η ενορία της καρδιάς σου και σε ευχόμαστε να καταφέρεις να επιστρέψεις πίσω». Οπότε αυτόν τον αγώνα θα κάνω.
ο πόλεμος, έτσι τον θεωρώ, ο διωγμός αυτός, έχει βάση, γιατί πολεμώ την αίρεση, την πανέρεση του οικουμενισμού και διώκομαι. Νομίζω ότι στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια. Πάτερ, και κάτι ακόμα μπορώ να ρωτήσω? Ναι, πότε θα πληροφορηθούμε ακριβώς, εμείς οι νωρίτες δηλαδή, για όλα τα γεγονότα που μεσολάβησαν μέχρι αυτό το κάλεσμα από την Ιερά Σύνοδο? Γιατί συνέβησαν πράγματα στην ενορία μας που για τους περισσότερους είναι άγνωστα, είναι ανεξήγητα. Εσείς μας είχατε συνηθίσει σε αγρυπνίες, σε καθημερινές ακολουθίες, ομιλίες, κηρύγματα, κατηχητικά κάναμε, εξομολογήσεις, τακτικές. Όλα αυτά πλέον δεν γίνονται. Και ο κόσμος ρωτάει, εμείς πώς θα ενημερωθούμε τι γίνεται? Καταρχάς να πω προς τους αγαπημένους μου ενορίτες ότι με συγκινεί πραγματικά το ενδιαφέρον τους, η αγωνία τους. Με τηλεφωνούν συνεχώς, μου στέλνουν μέσα από το διαδίκτυο μηνύματα συμπαράστασης, προσμονής για δικαίωση στον αγώνα μας κτλ. Πραγματικά συγκινούμε από την αγάπη τους και από την προσμονή τους. Αυτό που θέλω από αυτούς το κυριότερο σε αυτή τη φάση είναι την Τρίτη το πρωί να έχετε από ένα κομποσχήνι στα χέρια σας όλοι και να μνημονεύετε την αναξιότητά μου, να μου δώσει ο Θεός λόγους παρησίας, απολογητικούς, ομολογιακούς, ώστε να μπορέσω να διεκδικήσω την ενορία μου. Νομίζω το αυτονόητο θα έλεγα, αλλά στη σημερινή εποχή τα αυτονόητα δεν υπάρχουν. Όσον αφορά την ερώτησή σας ότι θέλετε να ενημερωθείτε για τα τεκτενόμενα όλου αυτού του καιρού, φυσικά τίποτα δεν θα μείνει κρυφό, όλα θα φανερωθούν κάποια μέρα. Περιμένω την έκβαση των γεγονότων αυτών, ένα αποτέλεσμα, και κατόπιν θα σας ενημερώσω για όλα. Δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Ήδη ετοιμάζω ένα βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί σε λίγο καιρό, με όλα τα ντοκουμέντα και ό,τι ακριβώς συνέβη, να ενημερωθούν τόσο οι νωρίτες μου, όσο και γενικά η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, οι ιερείς της, οι οποίοι δεν έχουν ενημέρωση και μερικοί έχουν άλλη άποψη για τα τεκτενόμενα. Έμαθα ότι κάποιοι υπογράψανε μάλιστα κάποιο έγγραφο στην Ιερά Μητρόπολη, που ήταν ένα έγγραφο μάλλον εναντίον μου, δεν το έχω δει, αλλά έτσι έχω ενημερωθεί. Κατάλαβα ότι οι περισσότεροι από τους ιερείς και δεν με γνωρίζουν, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς και τι συνέβη στην ενορία μου μέχρι σήμερα. Οπότε θα δημοσιευθεί ένα βιβλίο με όλα αυτά τα γεγονότα. Θα είναι ένα βιβλίο εν είδη ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ πραγματικό, που θα διατυπωθεί στο χαρτί. Και νομίζω ότι όλοι θα ενημερωθείτε και θα πάρετε όλη την πληροφόρηση που θέλετε.